με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήτανε για μένα. Σιωπής θα σου μιλώ με μουσική το σ' αγαπώ θα σου χαρίσω την αλήθεια μια στιγμή θα ξεγελώ αφού το όνειρο καρδιά μου δεν ορίζω στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα κροβατώ ένα μέλλον που δεν ήτανε για μένα. Και τι ζωγραφιά είναι αυτή? Κλαό. Α, ωραίος. Θέλω να κάνουμε ένα μαζί. Αμέ. Πώς σε λένε? Πρίγκιπα Αϊψάνθιο. Ιωάννα, έλα βαμπίνα. Το μωρό, ναι, δεν θα με το μωρό. Με κάπου θα μέθα είναι. Σου έγραψα και αφιέρωση στην πιο όμορφη πριγκίπισσα κρινονεράιδα που είδα ποτέ. Με απεριόριστο θαυμασμό, το πρίγκιπισσα Ψάνθιο. Σου αρέσει? Πολύ. Μπράβο, πάρ' το, είναι δικό σου. Ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να πάμε κάτω στη μαμά σου. Θα ανησυχεί. Ιωάννα, τι κάνεις εδώ? Μην ανησυχείτε, είναι μια χαρά η Ιωάννα. Ήθελε να μας δείξει τη ζωγραφιά της. Συγγνώμη. Παρακαλώ, να τη χαίρεστε. Θέλω να πω ποιος το έγραψε, είναι δυνατό. Δεν κατάλαβα. Να δυνατό. Άννα, τι έπαθες κόρη μου. Άννα! Πρέπει να πάω. Μα πού να πάεις παιδί μου. Τα γράμματα του, Αϊψάνθιος. Δεν κατάλαβα. Πρόσεχε το μωρό. Γιώργο, έλα σου δείξω την κατεχόμενη πόλη μας. Φαίνεται από εδώ? Είναι εδώ δίπλα. Έλα μαζί μου. Α, έλα μαζί μου. Δεν παρακαλώ, ξεχάσατε κάτι? Ναι, νομίζω η μικρή όταν ανέβηκε πάνω. Παρακαλώ, περάστε. Τα ίδια γράμματα με τον Γιώργο, που ξέρει το ίδιο όνομα και έγραψε το πάνω στην κόλλα. Τόση σύμπτωση. Ναι, αλλά ο κύριος που μου έδωσε το μωρό, καμία σχέση με εκείνο που μας περιγράφεις εσύ. Αντώνη!
Αντώνη, η Άννα είναι εδώ. Αντώνη μου, ήρθα να σε δω. Ήρθα να σε δει. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε εδώ, Αντώνη μου. Είμαστε εδώ κοντά σου. Κι εγώ εδώ είμαι. Εδώ είμαι, Αντώνη μου. Τι ωραία ζωγραφιά είναι αυτή. Ποιος είναι ο πρίγκιπας Αϊψάνθιος? Ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Νόμιζα ότι το ξεπέρασα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα κάτι. Ήθελα να τον κάνω να νιώσει άσχημα, αυτό ήθελα. Δεν ξέρω. Τα είπες αυτά στην εξομολόγησή σου? Όχι, αφού νόμιζα ότι τον ξεπέρασα, σήμερα ένιωσα ό,τι ένιωσα. Να τα πεις, Άννα μου. Να τα πεις στον πνευματικό σου. Μην αφήνεις τέτοια συναισθήματα μέσα σου. Λοιπόν, στο πνευματικό, Ανούλα. Για να καθαρίσει η ψυχούλα σου από ό,τι έχει απομείνει από αυτή την ιστορία. Και όσο πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο πιο γρήγορα θα ηρεμήσεις και θα μπορέσεις να προχωρήσεις τη ζωή σου. Θα μπορέσω να προχωρήσω, Γερόντισσα? Στο χέρι σου είναι, Άννα. Είπαμε, το να πέσουμε είναι ανθρώπινο, αλλά να σηκωθούμε ξανά. Να πέσουμε, αλλά να σηκωθούμε πάλι. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Και αν πορευτούμε έτσι στη ζωή μας, ελκύουμε τη χάρη Του. Άννα, ο Θεός είναι συνοδοιπόρος μας και οδηγός μας μαζί. Χαμογέλα, λοιπόν. Χαμογέλα. Χαμογέλα, ο Θεός μας θέλει χαρούμενους, Άννα. Χαμογέλα. Γερόντισσα, να είχα την πίστη σας, τόση λίγη από την πίστη σας. Και πιάσετε, σηκώσετε τον κόλο σας να καθαρίσετε, να κάνετε εσείς καμιά δουλειά. Είπαμε να σου κάνουμε ένα έκπληξη, Ελέγκου. Έκπληξη, αποκλείεται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Ίσως σου ένιβρεθετε, Ελέγκου. Έγκαμε με δουλειές, μουρμουράς. Κάμε με δουλειές, πάλι μουρμουράς. Οκ. Σταματούμε. Συνέχισε να σφογγαρίζεις. Ακούσες, άλλο που δεν θέλεις. Μια φορά που πρέπει να σφογγαρίσεις να σε σταματήσουμε. Έλα, έλα, έλα. Και στο φλόκο. Και για μένα μπορεί να έρθει ο γαμπρός. Ποιος γαμπρός? Ο γιατρός μπορεί να φέρει τον Αντώνη. Να μου λέει σε μένα, ναι. Άνοιξε τα μάτια σου και τύλιξε το. Να παντρεύκεσαι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, αλλά άλλο που δεν θέλεις. Άτε, άτε. Μπορείτε να σε εξαπολύσει, Ελέγκου. Μου κουτσομπόλα, Ελέγκου, εντάξει. Άντε ρε Κατερνά, πιστή, να μου να κάνω μια λόνη καημένη. Πάντως πρέπει να παραδεχτείς, έχει αίσθηχτο. Με να αρκέψεις κι εσύ, α? Και τι να με αρκέψω, αφού του αρέσκεις, ρε. Επειδή του αρέσκω. Και εσένα να αρέσκει σου. Τι λέεις τώρα? Όχι τι λέω, με μου κρύφκες εμένα. Σου κρύφκομαι. Εντάξει. Συμπαθητικό. Επιτέλους, παραδέχτηκε η κυρία Κατερίνα ότι συμπαθεί άνθρωπο. Και τώρα που το παραδέχτηκα, και στο φλόκο, σφουγγάρισε εσύ να πω εγώ να ετοιμαστώ. Μπράβο!
Είδες τι θα μπορεί να κάνει, σαν τη πίνε βάφτου, στροτσάστου. Και τι ρίξε εδώ. Τι άμα τον τη ρίξει ύστερα. Ελεγκού, κόψε το γιατί να με πιάσουν τα νεύρα, δεν ξέρω να μπορεί να γίνει τα μέσα. Να μπορεί να γίνει δηλαδή, να μας δέρει. Πολύ κέφι να είσαι σε μοίρα, Ελεγκού. Πολύ κέφι. Ναι, πάρα πολύ κέφι έχω. Ξέρεις τι σημαίνει να σε παξώσουμε, να πάει στο καλό και να ησυχάσουμε λουλίδα μέσα να. Εσύ να με γέλασε. Να παρακαλείς το Θεό μόνο να χαρτωθεί, να παντρευτεί, να πάρει σειρά. Άτε, και κανείς σας, φαραώνες, περχίσει χάσεις λίγο και ο δάσκαλος, ο κάκο ρίζικος. Μην ανησυχείτε, κυρία Σοφία. Σε γενικές γραμμές έχουμε πάει πολύ καλά. Αυτό το γενικές γραμμές με ανησυχεί, γιατρέ. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Για να σας πω την αλήθεια, δεν πίστευα ότι θα πήγαινε τόσο καλά. Για μένα είναι έκπληξη. Δόξα τω Θεώ που είναι έκπληξη, γιατρέ. Σίγουρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μιλούμε για ένα εγκεφαλικό το οποίο ακολούθησε μία ανακοπή. Και τα πράγματα σίγουρα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα. Έχει μείνει μία ημιπληγία στον Αντώνη και μία δυσκολία στον λόγο. Όμως, το δεύτερο πιστεύω ότι με το χρόνο θα πάει καλά. Η ημιπληγία θα μείνει. Φοβάμαι πως ναι, κυρία Σοφία. Βέβαια, η επιστήμη δουλεύει συνέχεια πάνω σε αυτά τα θέματα. Κάτι που μας φαίνεται σήμερα αδύνατο να συμβεί μπορεί σε ένα, σε δύο χρόνια να είναι θέμα ρουτίνας. Σίγουρα όμως δεν θα αφήσουμε ποτέ τη φυσιοθεραπεία. Α, μην ανησυχείς, γιατρέ. Έχουμε ήδη βρει μια φυσιοθεραπεύτρια που θα έρχεται στο σπίτι. Τέλεια, τέλεια. Θα ήθελα να μιλήσω και εγώ μαζί της. Θα έρχεστε στο σπίτι για να βλέπετε τον Αντώνη. Δεν θα έρχεστε. Σίγουρα, κυρία Σοφία. Σας είπα από την αρχή, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Θα έρθω μαζί σας τώρα. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη που γίνομαι πιεστική. Είμαι μάνα. Σας καταλαβαίνω. Και κάτι τελευταίο, γιατρέ. Με την καρδιά του. Μην ανησυχείτε. Όπως σας είπα, δεν ήταν έμφραγμα. Μα η ανακοπή. Το έμφραγμα νεκρώνει ένα μέρος της καρδίας. Η ανακοπή, όχι. Αν η καρδία ξεκινήσει και πάλι, δεν αφήνει κανένα πρόβλημα. Αντώνη, τα λες με τέτοιο τρόπο που φαίνονται όλα τόσο απλά. Είναι αρχή μου να λέω πάντα τα πράγματα όπως είναι, Κώστα μου. Ωραία. Θα σε δούμε στο σπίτι, ναι. Ναι. Πάμε να δω τον Αντώνη πριν φύγετε. Σας ευχαριστώ για όλα, γιατρέ. Δουλειά μου κάνω, κυρία Σοφία, και θα τα λέμε, δεν θα χαθούμε. Ελάτε, πάμε. Πολλά καλός άνθρωπος ο δάσκαλος. Καλύτερο δεν βρίσκεις να γυρίσεις στον κόσμο. Ναι, αγάπη μου. Ναι, έλα, περιμένω σε. Ξάζω σε, Θεέ μου, και ευχαριστώ σε. Αρχάγγελε μου, σε ευχαριστώ. Βοήθα την Εύη μου, βοήθα την. Παλάκια, τσο παλάκια. Πέ μου να δούμε. Θέλεις τίποτε? Ναι, τζέλι. Σε. Τατάκι. Η μάνα μου, η μάνα. Πρώτα θα πεις σε παρακαλώ, Ελεγκού. Εντάξει, σε παρακαλώ, μεγαλειοτάτη Ελεγκού, θέλω τζέλι σε πιατάκι. Α, ωραία. Πρώτα όμως θέλω κι εγώ, μας τη βούκα, ένα φυλάκι. Πρώτα. Όχι, μάνα μου, δεν φκάλεις τα πέρα μαζί της, δεν τα φκάλεις πέρα. Α, Θεέ μου. Δεν το φκάλω, μάνη μου.
Όχι! Παναγία μου να μου τα κάνει μαύρο και γέρημα. Έρχομαι. Άννα μου, είμαι πολλά χαρούμενη. Έρχεται η Αγκονούδα μου. Πού έρχεται? Να με. Συμφωνήσαμε με τον δάσκαλο να έρχεται για να βοηθά τον Αντών. Είπα σου πως είναι φυσιοθεραπεύτρια. Αλήθεια, Ελεγκού μου, μπράβο. Κι εγώ είμαι πολύ χαρούμενη, έρχεται ο Αντώνη σπίτι σήμερα. Άννα μου, κι εγώ είμαι χαρούμενη πολλά. Για να είμαι ειλικρινή, σε φόβο να έμπαζε και να ξαναφέρει τον νου του. Ναι, δόξα σου ο Θεό, δόξα σου ο Θεό. Να πάω, κορίτσι, πάω. Πε μου, θέλει κι εσύ, Ιωάννη. Όχι, όχι, δεν θέλω, Ελεγκού μου. Ανίο! Είπε μου ο κύριος Κώστας ότι φτιάχνει ο Αντώνης και είπα να το δω. Καλά έκαμε. Έλα, πέρασε. Νίκο! Σιωπή! Ιωάννα μου! Τι είναι αυτό? Τι γλυκό είναι? Ιωάννα, πρώτα θέλω να χαιρετήσεις τον κύριο Νίκο. Θα χαιρετώ κύριε Νίκο. Τι γλυκό είναι? Σοκολατίνα. Σε άμπε. Έλα! Έλα! Έχει το τζέλι, ποιος θέλει να το φάει. Φάτο, έλεγε. Φάτο, αφού είδασε, αφού σου αρέσει. Είδασε εχθές που έτρωε. Έτρω. Όχι, μάνα μου. Τώρα να σε πιάσω, κόρη. Τώρα να σε πιάσω. Υπομονή. Το ξέρω. Εννοώ, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ναι, ναι. Σιγά σιγά πιστεύω ότι θα βελτιώνεται. Θέλω να προσέξετε το θέμα του ύπνου του. Μου είπετε πως πήρετε το ειδικό στρώμα. Ναι, ναι. Ωραία. Το μπάνιο του να το έχει τακτικά. Να το γυρνάτε να μην μείνει στο ίδιο σημείο ξαπλωμένος συνέχεια. Και θα μιλήσω εγώ με τη φυσιοθεραπεύτρια για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Ωραία. Σας περιμένω στο σπίτι, γιατρέ. Θα περάσω οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έτοιμο γι' αυτό. Wow. Ιωάννα μου, όταν έρθει ο Αντώνης, εγώ θα κρατώ αυτό και εσύ τα μπαλόνια, εντάξει? Ναι. Η Κατερίνα. Εγώ θα κρατώ έναν τριαντάφυλλο. Έκανε ο Αντώνης. Μάμα, έκανε ο Αντώνης. Καλύτερα, αγάπη μου. Να παίζουμε.
θυμάστε την Εύη μου. Ε, που είναι η Εύη τώρα τούτη. Ε, τούτη είναι, ποια άλλη. Γεια σας, τι κάνετε. Αγάπη μου, με μεγάλωσες πάρα πολλά. Τι να κάνω, πρέπει να μεγαλώσω κι εγώ, ναι. Ωπα, έχεις χιούμορ, Εύη. Από πού επήρες? Ε, από τη γιαγιά μου, βέβαια. Γιαγιά μου, θέλεις να τους πεις ότι δεν τους κάνεις να φύρνονται από τα γέλια όλη μέρα? Ε, εκείνες που καταλάβουν που το χιούμορ μου, φύρνονται. Εγώ καταλάβω το Ελεγκούεν, ναι. Ναι, ναι, εσύ καταλάβεις το, αλλά εσύ μερικές άλλες που δεν το καταλάβουν. Οι άλλες, είμαι εγώ. Έκαμε σκουσιοθεραπεία τελικά? Ε, όχι, κάμουν σε άλλου. Ποια είναι το τι όμορφη που βλέπω, δάμε. Ιωάννα. Αυτός είναι ο κύριος. Τον κύριο Νίκο! Χριστέ μου, γράφει το στο μέτωπο μου ότι γυναικό γαμπρό. Ο Ιωάννα θέλει να με αποκαταστήσει εμένα. Τι γιαγιά μου εμένα. Εντά μου θέλεις να μείνεις έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι για τη γιαγιά μου δεν έχει καμία απολύτως σημασία ότι εγώ είμαι μόνο 25 χρονών, ε. Ναι, 25 χρονών, αλλά τελειώσες τις σπουδές σου, έχεις τη δουλειά σου, έχεις το αυτοκίνητο σου, το σπίτι σου, τι άλλο θέλεις. Αχ, καταλάβαμε να που τραβάς. Όχι, μάνα μου, δεν καταλάβετε τίποτε ακόμα. Πρέπει να έρθετε σπίτι μου για να καταλάβετε τι γίνεται. Γιατί έχω σε δύο αδερφές μεγαλύτερες που μένα, οπότε καταλαβαίνετε τι ακούγινες που τη γιαγιά μου. Α, τι ακούμε τη γιαγιά σου, καταλάβετε. Εμείς σε καταλάβαμε, Ελεγκού μου, και εσύ όμως πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να αφήσεις τις κορούδες ήσυχες. Εσύ, Κατερίνα, να κάνεις κοινό που σου είπα. Τι άφησες τις κορούδες. Να τη λήξω τον γιατρό, Ελεγκού. Πού να τον τη λήξει. Ιωάννα, όλα θέλεις να τα ξέρεις. Άντε να δω. Αντώνη μου, τούτη είναι η Εύη. Που τα μητσιά έρχεται συχνά στο σπίτι, αλλά εσένα δεν σε προφτάσε. Η Εύη, η φυσιοθεραπεύτρια, να σε κάνει καλά, Αντώνη μου. Γεια σου, Αντώνη μου. Δεν λέμε, μπορεί να μην το πιστευκείς, αλλά επιθύμησά σε. Αντώνη μου, καλώς όρισες. Καλώς όρισες, Αντώνη μου. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ελεγκού. Ναι. Να φέρεις σε παρακαλώ κάτι να πιούμε στην υγεία του Αντώνη που επέστρεψε σήμερα σπίτι. Καλό, καλό. Να φέρω. Να, έκαμα και τσέλι. Τσέλι, έχει κανένα άρρωστο. Όχι, Αντώνη μου. Δεν έχει άρρωστο εδώ, ναι. Δεν έχει κανένα. Ρε, Αντώνη μου, πόσο μας έλειψες. Τι αγάπη μου. Δεν θέλω να είσαι στο καροτσέλι, θέλω να πέφτουμε. Εντάξει αγάπη μου, σιγά σιγά. Θέλω να σηκωθεί τώρα. Ιωάννα μου. Είπε μου ότι έγινε. Εντάξει, είναι καλύτερα. Εν είναι όπως τον είδαμε στην κλινική. Να θα κάνουμε προσευχούλα στην Παναγίτσα, θα τον κάνει τελείως καλά. Γιατί δεν τον έκανε τελείως καλά. Γιατί... Δεν ξέρω. Είσαι μάμα, πρέπει να ξέρει. Εντάξει, και οι μάμες καμιά φορά δεν τα ξέρουν όλα. Καλά. Όμως θέλω εγώ να παίξω με τον Αντώνη και μην κοιτώ. Αγάπη μου, αν κάνουμε λίγη υπομονή, θα γίνει κι αυτό. Δεν είναι καλή υπομονή. Μια χαρά είναι η υπομονή. Γιατί?
Αχ, αυτά τα γιατί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε προσευχούλα στην Παναγίτσα για τον Αντώνη μας. Α, έλα. Όχι, πες το μόνος. Μόνο, εντάξει, μόνη μου λοιπόν. Παναγίτσα μου, σε παρακαλώ, κάμε καλά τον Αντώνη μας. Για να μπορεί να τρέχει. Για να μπορεί να τρέχει. Και να παίζει κυνηγητό με την Ιωάννα. Και να παίζει κυνηγητό με την Ιωάννα. Καλά, να της πούμε για έναν ψαλμό. Και δεν της λέμε. Ποιο να πούμε? Το Θεοτόκιο Παρσέ. Θα το πούμε μαζί ή θα το πεις μόνη σου? Μόνη σου, μόνη σου. Α, πες μου το να δω. Θεοτόκια Παρθένε, χαίρα και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρέται και στο ψυχόνι μου. Μπράβο, μωρό μου. Μπράβο, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου. Πες μου τώρα, τι θέλεις να κάνουμε, να πάμε να από εκεί να δούμε τον Αντώνη μας? Θέλω μετά. Μετά, εντάξει. Και τώρα τι να κάνουμε? Τι θέλεις να κάνουμε? Να μου πεις έναν παραμύθι. Να σου πω παραμύθι, βεβαίως. Παραμύθι, παραμύθι. Ωχ, χωτσο. Λοιπόν, Αντώνη μου, τι λες? Πάμε στο δωμάτιο να τα πούμε λίγο. Α, όχι, θέλω να μου μιλάς. Αρέσκεις όπως μιλώ? Θέλω να μου μιλάς, γιατί σε λίγο καιρό θα μιλάς κανονικά. Ναι. Ελάτε, πάμε από εδώ. Θέλω πρώτα να δω την Ιωάννα. Μετά, Αντώνη μου, πήγαινε τώρα να μιλήσεις με την Εύη. Εντάξει. Άφησε την Ιωάννα, ρε Αντώνη. Πήγαινε με την Εύη, μάνα. Επιστρέψατε. Αντώνη μου, δώσ' της λίγο χρόνο. Ξέρεις, καταλαβαίνει τα πάντα. Είδες πρώτα στο πάρτι που έπαθε στο επεισόδιο. Μετά στην κλινική. Μετά στο καρδάκι. Αντώνη. Αντώνη μου, θα γίνεις καλά. Τέλεια καλά. Είμαι σίγουρη. Είμαι ο Αρκάγγελος. Άδε μου να μου κάνει και αστεία. Ο Αρκάγγελος να σε σέβει, να σε βλέπει, γε μου. Τούτον να παρακαλούμε όλοι μας. Πάρε που θα έχει να συγκινήσει η γιαγιά σου. Κυρία Σοφία, ελάτε, ελάτε από εδώ. Να λέμε δόξα σου ο Θεός, ρε Κατερίνα. Ή να λέμε δόξα σου ο Θεός. Που έγινε έτσι. Παπά. Τι παπά. Ψέματα που λέω. Θέλει υπομονή, κύριε Κώστα. Ναι, Νίκο μου. Αλλά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στην ενέργεια, ξαφνικά καθυλωμένος στο καροτσάκι. Είναι νέος άνθρωπος. Τι άλλος. Έλα, πάμε μέσα στο γραφείο. Εντάξει ρε παπά, είναι ανάγκη να είσαι τόσο απεσιόδοξος. Τουλάχιστον πρέπει να σταθείς δίπλα από τη Σοφία, να τη στηρίξεις. Αντιγόνη μου, αυτόν κάνω αυτές τις μέρες, αν δεν το επρόσεξες. Έλα. Εσύ, Ζωσή, αν ξέρεις τις απόψεις του. Τι του μάχουμε, ρε Κατερίνα. Τι είπα, δόξα σε ο Θεός. Ενοχλεί τον. Τι να πω τώρα. Τίποτα. Προσευχήθου για τον Αντώνη. Αν υπάρχει Θεός, εσένα να ακούει σου. Ακόμα διερωτάσαι αν υπάρχει.
Τι να κάνω, είμαι κι εγώ σαν τον παπά. Θέλω αποδείξεις. Για όλοι. Λοιπόν, κυρία Σοφιά μου, θέλω να μας αφήσεις για λίγο μόνος με τον Αντώνη. Με φάζει, θα σου κλέψω. Δεν φοβάμαι. Ωραία. Μετά θα τα πούμε και λίγο οι δυο μας. Εντάξει. Θέλεις να πιεις κάτι? Όχι, όχι. Μετά. Εντάξει. Αν θα χρειαστείτε κάτι, θα με φωνάξετε. Εντάξει. Λοιπόν, Αντώνιε, εμείς οι δυο πρέπει να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, γιατί είτε σου αρέσκω είτε δεν σου αρέσκω, θα περνούμε αρκετές ώρες μαζί. Νομίζεις ότι αρέσκεις. Νομίζεις, α. Εμένα αρέσκεις, με νομίζω. Ναι. Γιατί σου αρέσκω? Και να μην το αναλύσουμε, ρε Αντώνη μου, τώρα. Είτε σου αρέσκει κάποιος που βλέπεις, είτε δεν σου αρέσκει. Γιατί με κοιτάζεις? Έχεις ωραίο μπρόσωπο. Και εσύ ωραία μάτια. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω είναι ότι πέρα από τη φυσιοθεραπεία και πέρα από ό,τι σου είπε ο γιατρός, πρέπει να είσαι ανεβασμένος ψυχολογικά. Ναι. Μπορείς να ανεβάσεις ψυχολογικά? Αν δεν θέλεις εσύ, κανένας δεν μπορεί. Θέλεις να σε ανεβάσω ψυχολογικά? Ναι. Θέλεις? Είμαι ερωτευμένη με τα μάτια σου. Στο είχα πει και πάντα θα στο λέω. Κι αν τα βγάζω μπρος στα σκαλοπάτια σου, νύχτες αξιμέρωτες θα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς κι ας γελάει μαζί μου ο ντουνιάς. Είμαι ερωτευμένη με τα μάτια σου. Τα που καμπλήκαμε. Τραγουδώ στον Αντώνη. Μα ο άνθρωπος τώρα ήρθε έσω του. Ξέρω το γιαγιά μου ότι τώρα ήρθε. Τέλειο, Λεγκού. Ευχαριστώ. Συνέχισε, μου. Μπράβο. Ξέρει να μου κάνει, Μίτσο. Προσπαθεί να τον ανεβάσει ψυχολογικά. Ξέρει, αφού είσαι νέο, πολλά καλή. Αχ, Ελέγκου, αχ. Αχ, μονάχ. Αχ, Ελέγκου, αχ, κόψαμε την Εύγε, τραγούδαν έτσι ωραία. Μάνα μου τα ειδώνει μου, ένα ειδώνει. Αφού σε λένε τα τραγουδά, αλλά ο κύρις της ο ξεροκέφαλος δεν την αφήνε. Άφησε τη λαλό του και πήρε μπουλό. Γιατί εγώ δεν τραγουδούν στα νιάτα μου, μ' ακούετε τότε. Γιατί γέρασες τώρα, Ελέγκου? Ναι, όχι, αλλά άλλο τα νιάτα. Μάνα μου, τι έχουμε να τραβήσουμε, τι έχουμε να τραβήσουμε. Να μπορείς να τραβήσεις, α? Τίποτε. Κύριε Λέισον, τούτη κοπελούδα, την καταλαβαίνω. Ενάρνος πως, δεν σου μοιάζει ούτε σένα, ούτε της Άννας. Αγαπάς, Ελέγκου, απλώς δεν σου το δείχνει. Δεν τα ξέρω. Τον μπαλέτο περισσότερο από κάθε της στον κόσμο. Όλη την ώρα ονειρεύεται πως όταν μεγαλώσει θα γίνει διάσημη μπαλαρίνα. Κάθε εβδομάδα η Ιζαμπέλ κάνει μάθημα μπαλέτο που της αρέσει πολύ. Ζητάει από τη μαμά της να την ετοιμάσει γρήγορα για να πάει όσο πιο νωρίς γίνεται. Οι μπαλαρίνες έχουν καλοκτενισμένα μαλλιά και έτσι ο κόστος της Ιζαμπέλ θα πρέπει να είναι τέλειος. Όλα τα κορίτσια στη σχολή χορού της κυρίας Αυγής είναι ενθουσιασμένα γιατί η μάρα τους έχει μια έκπληξη. Οι μικρές μπαλαρίνες φορούν τις στολές τους γρήγορα, γρήγορα. Και τα κορίτσια δεν μπορούν να πιστέψουν στα αυτιά τους όταν η κυρία Αυγή τους λέει τα σπουδαία νέα. Η τάξη τους θα λάβει μέρος σε μια παράσταση μπαλέτου. Θα χορέψουν πάνω στη σκηνή. Όλες είναι καταχαρούμενες και τεντώνουν τα ποδαράκια τους με περισσότερη χάρη από ποτέ. Στο τέλος του μαθήματος, η
κυρία Αυγή κάνει δώρο στην Ιζαμπέλ και σε όλες τις φίλες της ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, επειδή χόρεψαν τόσο καλά. Θεέ μου, είδα και πάρα να την κοιμήσω. Να σου πω μετά, πάμε έξω. Τι να κάνω, τι να της πω. Την αλήθεια. Για εσάς τους ψυχολόγους είναι ουλά εύκολα. Μωρόν, υποφέρει, αγαπά πάρα πολύ τον Αντώνη. Αγάπη μου, είναι ένα στάδιο πρώτης αντίδρασης. Θα το περάσει το μωρό μόνο, το άφηστη. Δεν ξέρω αν και μιλά συνέχεια για τον Αντώνη. Άμα σε ρωτά, τότε αν τσαπάντα. Ρε Κατερίνα, αν ξέρει τώρα την Ιωάννα. Έχει δίκιο, Ιωάννα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι ψυχολόγοι. Εντάξει, ρε, καλά, έφυξαμε σε. Όχι, Αντιγονούλα μου, εμέθυξε. Απλώς λέω ότι μια πρώτη αντίδραση του μωρού. Σιγά σιγά θα το συνηθίσει. Μάμα! Αχ, εγώ που πρέπει να το συνηθίσω, δεν το πιστεύω. Τώρα την ετσιμίσα. Εντάξει, μωρό μου, έρχομαι, Ρε Κατερίνα, βοήθεια την Άννα με τον μωρό. Εντάξει, ρε. Θα βοηθήσω την Άννα με το μωρό. Θα βοηθήσω την Άννα χωρίς το μωρό. Θα βοηθήσω τη Σοφία, τον Αντώνη, εσένα. Εμένα να δούμε ποιος να με βοηθήσει. Τι με κοιτάς. Εμένα λέω ποιος θα με βοηθήσει. Εσύ δεν χρειάζεσαι βοήθεια. Ως γεγονός, εγώ είμαι υπεράνθρωπος. Είμαι η superwoman. Αχ, κουράστηκα. Θέλω έναν άνθρωπο κι εγώ να σταθεί δίπλα μου, δηλαδή. Ζητώ πολλά. Άκου τον. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια. Καλώ στον γιατρό. Oh, μα έφερε ένα φιόρα, σου θωρώ. Ήρθε να δει τον άρρωστο που έφερε και αφιόρα. Μακάρι να είσαι πολλού γιατρού έτσι. Να βγαίνουν να θεωρούν του αρρώστου του και να του παίρνουν και φιόρα. Κάτσετε. Ευχαριστώ. Είστε και η εγγονή μου, η φυσιοθεραπεύτρια, η Εύη μου και περιμένει να σα δει. Να πάω να τα βάλω με στο βάζο τα νεύμαρα. Παπά, ήρθε μου γιατρό. Ωραία, έρχομαι. Τα λουλούδια ήταν για σένα, αλλά... Αλλά έλεγχο. Λοιπόν, Αντώνη, θα κάνουμε για να μην αδρανήσουν οι μυς. Ό,τι σου λέω, λέεις με εντάξει. Για να δούμε. Τι να δούμε. Αν θα συνεχίσεις να κάνεις τούτα που σου λέω. Με κοιτάζεις έτσι. Να σε κοιτάζω. Ναι. Εύη μου, ο γιατρός. Γεια σας γιατρέ, εγώ είμαι η Εύη. Η Αγκονούδα μου. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Καλύτερη φυσιοθεραπεύτρια δεν θα βρεις που ποτέ. Γιαγιά, σταμάτα. Γιατί να σταματήσω. Δείξε του το δίπλωμα σου για να πάω να ρωτήσει τους αρρώστους που εβοήθησες. Που λαλού συνέβη και κολλούν τα χείλη τους. Είμαι σίγουρος, κυρία Λέγκου. Καλωσορίσατε, γιατρέ. Ευχαριστώ, κυρία Σοφία. Λοιπόν, Αντώνη μου, τα είπες με την Εύη. Ωραία. Εύη μου, έχεις ξαναδουλέψει με ασθενείς που είχαν το ίδιο πρόβλημα που παρουσιάζει αυτήν τη στιγμή ο Αντώνης. Ναι, βέβαια. Τι λέμε τόση ώρα, γιατρέ. Λοιπόν, γιαγιά. Ναι. Κυρία Σοφία μου,
Αφήστε μας λίγο μόνος να τα πούμε, ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Να πάμε, αλλά γιατρέ μου, πριν φύγω πρέπει να σε γεράσω κάτι. Τίποτε, κυρία. Όχι, δεν γίνεται τίποτε. Έχω γλυκό βαζανάκι, κυτρομιλούδι, έχω... Α, έχω και ωραία λεμονάδα που την έκανα εγώ. Μια λεμονάδα, εντάξει. Τέτοια λεμονάδα δεν ξαναήπιες. Έλα, πάμε, άντε, πάμε. Να τους αφήκουμε να μιλήσουν. Ναι, πάμε. Με συγχωρείτε, γιατρέ. Η γιαγιά είναι λίγο αλέγκρα. Είναι τέλεια, γιαγιά. Λοιπόν, Αντώνη μου, πώς νιώθεις που ήρθες σπίτι? Καλά. Τώρα την έζησαν καλύτερα. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Λοιπόν, Εύη μου, πες μου, τι πρόγραμμα έχεις υπόψη σου για τον Αντώνη? Δεν θα μου γίνεται, δεν θα μου γίνεται, άλλαξα. Ναι, θα βγω με τον γιατρό. Καλό. Γελάς τις ελεγκούς. Του γιατρού. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα, θα του πω τα μυστικά μου. Έχει πρόβλημα. Θα του πεις του ανθρώπου τα μυστικά σου. Ήνταν που έκαμπνες πριν, για ίντα μυστικά έχεις τώρα. Λαλίζα. Λαλό. Εντάξει. Κάμε του άλλη. Και κάμε καηρέτη να παντρευτείς. Τι ρίξε τον. Μια να φεύγει που τα μέσα τα. Η άλλη έμεινε κολλημένη πάνω στο καλαμαρά. Και να μου πει εμένα δεν ξεπέρασε τον και ξεπέρασε τον. Μετά μου λες που τον ξεπέρασε. Ο δίκλα να διάλλον αυτού. Να μου λέει που μου μιλάς μόνη σου. Α. Λέω, μιλάς μόνη σου. Αφού δεν έχω κανένα να μου συντήσει, μιλώ μόνη μου. Μόνο μου. Δεν μου ήρθε ο γιατρός. Ναι, ήρθε. Και γιατί δεν το χαμογελώ? Γιατί άμα δεις την αρφή σου, να καταλάβεις γιατί. Γελούν και τα αυτιά της. Ναι. Ναι. Και να βρεις εσύ κανέναν να παντρευτείς. Ελεγκούμε να σκέψεις. Βρίστε. Έκανα τη λεμονάδα για τον άνθρωπο, έβαλα και δύο κεραζούι, ήπιανε η μια τη μισή λεμονάδα και αντιτρώει ο κεραζού. Πολλά ωραία πάντων, μπράβο. Ας σε πιάσω στα σερκά μου, κατήσεις σου, άκουσες. Λοιπόν, θα το πάρεις απόφαση να βρεις άνθρωπο να παντρευτείς, να έχει το μωρό παπά. Εθωρείς ότι άρκεψε και αρωτά. Λεγκού, σε παρακαλώ, άφησε με να φάω το μαύρο γέρι μου το κερασμούδι χωρίς να μουρμουράς. Καλά. Δηλαδή, ο κύριος Νίκος ήταν που έχει. Καλά. Κάμετε ό,τι θέλετε. Άμα πιο.
εσύ. Τι το έπαθα αυτό το πράγμα. Η Ιωάννα εφοήθηκε. Όχι, όχι, Αντώνη, με σε εφοήθηκε. Απλώς το μωρό στεναχωρέθηκε. Κοίταξε, ξέρεις πόσο σε αγαπά. Ελέα με τη Σούλη να έρθει πίσω, Αντώνη, σε έναν καλά. Και περίμενε να σε δει όπως ήσουν πριν. Θα είμαι ποτέ όπως ήμουν πριν. Αντώνη, μην το λες αυτό το πράγμα. Ο γιατρός... Ο γιατρός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ νιώθω το μέσα μου, ξέρω το. Θέλω να τρέξω. Θέλω να παίξω στον κήπο μαζί με την Ιωάννα. Όταν ήμουν μικρός, είδα ένα μωρό πάνω σε έναν καροτσάκι. Είχε τόσο πόνο στα μάτια του. Εκάθε του μυθόρεν τα άλλα μωρά που επέζαν και εκείνον δεν μπορούσε. Ήθελα να τρέξω κοντά του, να το αγκαλιάσω κι αν τρέπουν. Τη νύχτα είδα όνειρο ότι ευβία και είπα του σίγου και βγαίνε να παίξεις με τα άλλα τα μωρά και να μείνω εγώ στη θέση σου. Και εκείνον σηκώστηκε και πήγε και εγώ κάθομουν και θόρυντο. Μετά από λίγη ώρα δεν ένιωθα τα πόθηκια μου και φοήθηκα ότι θα έρθει να κάτσει. Γιατί το έπαθα τούτον το πράγμα. Μίλα μόνο. Γιατί το έπαθα. Μίλα μου.